Iron Mike, let it roll, get bold. Iron Mike, let it roll, get bold. I just can't hold back, just can't hold back, just can't hold back. I'm a man with soul. Είμαι έξω από το γυμναστήριο του Iron Mike που δέχτηκε το challenge μου να απαντήσει σε ό,τι τρελό το ρωτήσω και να κάνει την πιο ανατρεπτική προπόνηση. Για να δούμε, θα αντέξει. Μάικ, με πετυχαίνεις στο γραφείο μου. Καλώς ήρθες. Πολύ καλά. Εσύ, πάμε να φορέσουμε τα ρούχα της δουλειάς. Πάμε. Εξαιρετικά. Θέλω να μου πεις. Παρακαλώ. Τι ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που άντεξες στη ζωή σου? Το πιο δύσκολο πράγμα τώρα που έχουν περάσει κάποια χρόνια. Ήταν να καταφέρω να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Τι δεν αντέχεις πια? Τι δεν αντέχω πια? Μετά από τόσα χρόνια, κάποια στιγμή, πιστεύω τις τοξικές σχέσεις. Τι έφαγες σήμερα το πρωί για πρωινό? Σήμερα το πρωί κάνω μια υπέροχη μίξη από 15 superfoods μέσα, με μίξερ, βάζω και βρώμη μέσα, μέλι, κανέλα και απόλαυση. Και ενέργεια και ποιότητα και διάρκεια όλη τη μέρα. Τι είναι η πιο ένοχη απόλαυση που έχεις? Κάθε Κυριακή το σουβλάκι μου. Ανυπομονώ να περάσω την ημέρα σε το σουβλάκι μου. Τι τρως πριν από την προπόνηση? Πριν από την προπόνηση συνήθως έρχομαι άδειος, όπως λέμε στο λεξιλόγιο μας, χωρίς φαγητό, να είμαι ελαφρύς και γνωρίζεις πολύ καλά ότι όταν δεν έχεις φάει και έχεις περισσότερο λίπος. Πότε έδωσες την πρώτη σου μουνιά? Την πρώτη μουνιά την έδωσα στα 8 μου χρόνια. Έδωσα ένα σάκο, μια γροθιά και λέω wow. Και εκεί ξεκίνησαν όλα. Ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος? Ο δύσκολος αντίπαλος μετά από 24 χρόνια θεωρώ πως είναι ο εαυτός μου. Mm. Εκεί έχουμε παίξει πολύ ξύλο με αυτόν τον κύριο. Ο μεγαλύτερος πόνος που έχεις νιώσει? Με σιγουριά μπορώ να πω. Όταν έπαθα πρώτη και τελευταία, εύχομαι, ένα κάταγμα στο αγώνιο που περνάνε όλα τα νευράκια από εδώ μέσα. Όταν έγινε το κάταγμα αυτό, ένιωθα πόνος. Το κάθε μου κύτταρο ήταν πόνος, ήθελα να εξαφανιστώ από τη γη. Έτοιμο το όπλο, το ένα. Το δεξί μου το καλό. Ποιο ταλέντο θα ήθελες να έχεις? Να τραγουδάω καλά σαν και σένα. Θα μου άρεσε να ξέρεις. Προπονείς πολλά μικρά παιδιά. Σήμερα αθλητές, αύριο καλύτεροι άνθρωποι, λέει το πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες στο ΠΑΠ. Συμφωνείς? Συμφωνώ και παυξάνω με τις Αθλητικές Ακαδημίες. Το βλέπω κάθε μέρα στη ζωή μου. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τα παιδιά να γυμνάζονται, να υπάρχει μια ψυχοσωματική ηρεμία, μια εκτόνωση και από εκεί και πέρα να βάζουν σημαντικούς στόχους για τη ζωή τους. Ο πρώτος αγώνας που μπαίνει στην πυγμαχία θα γίνει στη Γερμανία. 23 Μαρτίου. Στη Στουγκάρτ της Γερμανίας. Έχω έναν καλό αντίπαλο και προετοιμάζομαι γι' αυτόν. Λοιπόν, Μιχάλη, το challenge είναι να κάνεις την προπόνησή σου, αλλά ταυτόχρονα θέλω να μου τραγουδάς ένα τραγούδι. Όλα γύρω σου γυρίζουν, αφιερωμένο στον Γκόμες. Και φαντάζεσαι αστεράκια γυρίζουν γύρω από το κεφάλι του? Ναι. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Με τρόπο που δεν σταματά, σε ρίχνω τώρα στα σκηνιά. Με μια γροθιά, θέλω να σας πει ο επόμενος στη λίστα. Δεν σταματάμε, δεν σταματάμε. Όλα στα ζήτω, στα δίνω. Όλα στα ζητώ, στα δίνω. Μ' αρέσει αυτό. Όλα στα ζητώ, στα δίνω. Λάθη, πάθη. Τρέλα όλα. Τρέλα όλα. Φου, θέλω να πιστεύω ότι το πέρασα το πρώτο. Πέρασα. Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα, για πες. Τι πρέπει να κάνεις? Ό,τι είδες. Αυτά είναι, εντάξει. Τελεία θαυμαστικό ήταν αυτό. Μιχάλη, δεύτερο challenge, push-ups με τραγούδι. Τέλεια, όσο πάει γίνεται και καλύτερο, έτσι. Α, και εντελώς τυχαία στο γυμναστήριο έχουμε κάτω τους στίχους. Παρακαλώ, ξαπλώστε. Ξαπλώστε επενδυτικά. Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς. Δάκρυα καυτά σταγόνες, θα με καίνος που να έρθεις. Θα με καίνε, θα με καίνε. Γελάει, κύριε. Θα με καίνε, θα με καίνε να μάθεις. Κατ, κατ, κατ. Λοιπόν, πρώτο ξαναπάμε. Πόσα παγκόσμια πρωταθλήματα έχεις? 17. Ονειρεύτηκες ότι θα φτάσεις τόσο ψηλά? Σε κάποιους το έλεγα και όλοι γέλαγαν και μου λέγανε δεν μπορείς, γιατί είχα δύο βίδες και ήθελα να πάω στο φεγγάρι εγώ και μου λέγανε δεν μπορείς, δεν μπορείς. Ευτυχώς δεν τους άκουσα, Σάκη, γιατί τελικά μπόρεσα. Κάπου εδώ πρέπει να σου πω πως το τρίτο challenge. Να το κάνω τώρα. Θα σου πω ότι μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι. Κάνε ένα βήμα κι εσύ. Μην αντιστέκεσαι. Το πάθος έρχεται και φεύγει η λογική εδώ μέσα.
Οπότε νομίζω ότι εδώ πέρα θα κάνουμε δύο-τρία πράγματα. Πριν ξεκινήσουμε. Τι πριν ξεκινήσουμε. Θέλω να μπει και στο γραφείο μου. Θέλω να μου πεις για το δεύτερο αγώνα σου που ξέρω ότι θα γίνει στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Έχω την τύχη και την τιμή να αγωνίζομαι στο σπίτι μου και πάλι μετά από τόσα χρόνια. Αγωνίζομαι στις 11 Μαΐου στην Ελλάδα, στο κλειστό στάδιο, στο Ολυμπιακό κλειστό στάδιο Πυγμαχίας και ετοιμάζομαι περιοδοδός και γι' αυτό και ανυπομονώ να έρθει η στιγμή και η βράδια αυτή. Θα είμαι εκεί και ελπίζω και όλοι οι Έλληνες. Πιστεύω πως οι Έλληνες όταν συντονιζόμαστε είμαστε πολύ δυνατοί και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και τους υποστηριχτές μου και δεν είναι άλλος από τον ΟΠΑΠ που στην ουσία υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια και γενικότερα πολλά αθλητικά δρόμενα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς πήγα, coach, στην καινούργια προπόνηση? Νομίζω αντέξαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.